σάντουιτς την πρώτα απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από το κλειστό του Βόθου. Οι Red Goats υποδέχονται τους Roots για το πρωτάθλημα της Development 2. Ναι, έχουν και δύο ομάδες. Θα πούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων και για τους μαύρους, τους Roots. Με το 5 που έχει την μπάλα είναι ο Καραδίμας. Με το 14 ο Ανδραβίζος. Εδώ θα γυρίσει και θα πάρει το φάουλ. Ωραίο γύρισμα με το νούμερο 32 ο Κατσουράνης. Πάει και σιγά με το βολό. Με το 14 ήταν ο Ανδραβίζος. Με το 8 ο Στρατής. Και με το 10 είναι ο Σπανός. Και για τους άσπρους με το 21 είναι ο Λυκοκάπης. Με το 4 ο Σμυρνιώτης. Με το 31 με το 11 ο Σημαντήρας. Και με το 23 είναι ο Χούλης. Τώρα οι Goats θα γυρίσει μπάλα. Μια βάσα δύσκολη που πέφτει το coming up. Ένα ιδιαίτερο γήπεδο αυτό. Και μπορούμε γιατί να καλύψουμε εδώ πέρα. Προσπαθούμε. Έχουμε ένα καλό πλάνο. Πάμε στο παιχνίδι Σπανό, πέρασε την πάσα. Αφήνεκος εξαιρετική πάσα Κατσουράνη για το πρώτο 2-0 του Στρατή. Είναι 2, συγγνώμη. Μπάλα θα γυρίσει, ωραία κυκλοφορία. 2-2 από τη γραμμή των βολών ο Σημαντήρας. Θα κατεβάσει, μάλλον ο Καραδίμας θα κατεβάζει. Πάει μέχρι. Θα πάρει το φάουλ, δεν θα βάλει το καλάθι, όμως δύο βολές για τον Καραδίμα. Μέσα η πρώτη. Δύο στις δύο και 0-4 για τους Roots. Πίεσε εκεί, Σμυρνιώτης που έβγαλε τελικά την πίεση και άλλη μία λάθος πάσα πάνω σε πίεση του Λυκοκάπη. Το 0-4 παραμένει. Ο Καραδίμας. Ο Στρατής θα πάρει θέση στο λόγο πως θα πάρει για την μπάλα. Θα γυρίσει ο Στρατής, καλή κίνηση. Όμως εκεί τον μπλόκαρε ο Πούλης. Πήρε φάουλ χαμηλά, δεν μετράει το lay-up του Λάμπρου. Λυκοκάπης ο Λάμπρου. Ήρθε να πάρει την μπάλα ο Σμυρνιώτη. Σου τριών πόντων ερβόλ από τον Λάμπρου. Μπάλα κυκλοφορεί. 2-4. Σκορ Σπανός. Κατσουράνιος. Σπανός εκτέλεσε με το ταμπλό. Ωραίο καλάθι του Σπανού για το 2-6. Να τρέξει ο Χούλης. Χούλης τρύπωσε την άμυνα. Έβαλε το καλάθι ο Σμυρνιώτης, συγγνώμη, και πήρε και το φάουλ. Ο Σμυρνιώτης είναι και ο Χούλης. Μία συμπληρωματική βολή για τον Σμυρνιώτη. Θα τη χάσει, το rebound θα το πάρει εκεί ο Στρατής.
που κερδίζεται από πλευρά Roots και το κάνει, το κερδίζει ο Ανδραβίζος. Το κάνει ο Λυκοκάπης. Δύο βολές. Δεν θα έχουμε πολλές βολές εδώ σήμερα. Το πρώτο τρίλεπτο όλα αυτά. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη 4-7. Βερνιώτης. Φεύγει. Λυκοκάπης, ωραίος Βερνιώτης. Προσπαθεί να προσποιηθεί εκεί, να βρει και κενό διάδρομο, να βγάλει έξω. Για δύο. Έβγαλε ξανά ο Σημαντήρας. Από λίγο πιο πίσω. Εκτέλεση για το βαλέ, πριν ήταν λίγο πιο μπροστά. 6-7. Καραδί μας. Ο Σπανός το σκέφτει λίγο κάποιος γίγιο. Κατσουράνης έχει πάρει θέση στο ζωγραφιστό. Ο Στρατής πάει για το pick and roll. Εκτέλεση με το αριστερό. Εύστοχη από τον Καραδίμα. 6-9. Και τον νιώθε να τρέξει. Βιασμός, καθή πάσα ωραία. Πούλης. Πούλης το κάθε κουγή για τα screen. Και κάνει για το pick and roll. Ωραία συνεργασία. Ανεβαίνει και τελειώνει την φάση. Έφτωνα, ωραία. Εδώ συνεργασία, το pick and roll. Λυκοκάπη και Σημαντήρα. Ο Σημαντήρας τελείωσε τη φάση για το 8-9. Ωραίο μπάσκετ αυτό. Απλό. Χωρίς όλα πολλά. Ο Σπανός που ελευθερώθηκε και εκτέλεσε με καλό. Πρώτο τρίποντο δεν έκλεισε το Σπανό. 8-12. Κούλης για τους άσπρους. Εκτελεί πάνω στο Στρατή. Rebound και παίρνει ο Σημαντήρας. Λεφλάτη περίμενε και λίγο κάποιος. Ο Σημαντήρας γύρισε ωραία. Δεν μπόρεσε ο Κατσουράνης να τον κόψει. 10-12. Απάντηση. Όχι σε τρίποντα αλλά και τίποτα καλό είναι. Βρήκε πάσα ο Κατσουράνης από κάτω το χασέ και με δεύτερη το βάζει. 10-14. Για τον Κατσουράνη Στυλιανό, ο οποίος κάνει έξι τους πόντους του. Πάει μέχρι μέσα ο Σμυρνιώτης. Απέφυγε εξαιρετικά την τάπα. Τα υψωμένα χέρια του Στρατή. Και έβαλε το καλάθι για το 12-14. Χεράκι-χεράκι δύο ομάδες. Τα πρώτα λεπτά στην πρώτη περίοδο φυσικά. Στρατής. Σπρώχνει. Πλάτη είναι επιθετικό φάουλ πάνω στον Κούλι. Νιώτης. Κούλης. Πήγε για το κλέψιμο και κάνε φάουλ εδώ. Καραδίμας το παραδέχεται πάνω στον Λυκοκάπη. Αλλαγές. Μπαίνει στο παρκέ ο Γουρνέλος. Λυκοκάπης. Πάγω τα αριστερά, κλείστηκε, γύρισε, προσπαθεί να βρει κάποιον ελεύθερο. Λίγο κάποιος έκανε τις τρίπλες, Μυρνιώτης. Μυρνιώτης κάνει τη διείσδυση και παίρνει φάουλ. Αλλαγές. Τα νέα πρόσωπα. Για πάμε ανάσα στα μισά της περίοδου κοντά. Πολλές είναι. Το πέμπτο ομαδικό. Μέσα η πρώτη. Το έχω συμπληρώσει από το ομαδικά η Ρουλ. Oh,
πέρασε. Μέλο. Πάρει φάουλ. Δύο βολές. Εδώ είναι λίγο ανίκητος. Έτσι, πρώτη. 14 όλα. Άνοιγε τη δεύτερη από το μέλος. Βαβούδης. Ο Ρίζος. Ο Βαβούδης που ζήτησε και πήρε και εκτέλεσε για τρεις. Αστόησε και με το ένα χέρι μάζεψε το rebound. Ο Ανδραβίζος. Βιασμό εκεί καταφέρει και κρατά δίνοντας την στον Φιλιππή του τριών πόντων άστοχο και rebound του Καραδήμα. Ο Φιλιππής είναι μόνος του, μπήκε μέσα και βγάζει έξω Καραδήμα για δύο, όχι rebound τώρα πως την μπάλα εκεί ο Νίκου. Εδώ έπεσε πάνω στον Ουρνέλο. Λάβει και βγάλει την μπάλα έξω. Δύσκολο να περάσεις από τον Ουρνέλο. Ωραία πάσα που τη βλέπουνε και στον ευνηδιασμό γρήγορα σε βήματα του Λαμπρού. Σημαντικό λάθος. Δεν μπορείς να περάσεις μπροστά στο σκορ. Καραδήμας. Ο Γουρνέλος ζητά. Ο Γουρνέλος με το ένα χέρι αστοχή. Θα έχουν δύσκολο. Βράδυ σήμερα η Γκουτ. Αν δεν κλείσει το Γουρνέλο, τρεις θέσεις μπορεί να πάνε, δεν ξέρω πώς, αλλά πρέπει. Είναι πολύ ογκώδης και δυνατός. Ωραία σας την πάσα ο Λάμπρου. Έχει έξω Βαβούδης. Καραδήμα πήρε πάσα. Μάτισε, έβγαλε έξω για το Φιλιππή. Γίνει στο close out εκεί. Ο Ρίζος. Καραδήμας. Πάει μέχρι το layup. Πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Τι έχουμε, time out και μετά θα εκτελέσει τη βολή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν στη γραμμή των βολών. Μία βολή ο Καραδήμας εκτελέσει. Θα την χάσει. Άμεση εκτέλεση, άστοχη και κάπως γεστική δεν έγινε σε θέση. Είναι αλλά ο Λάμπρου πήρε. Πάλι με πλατωρέα, πάσα. Μέλος πήγε, η μπάλα θα φτάσει. Και δεύτερα για επίθεση. Με ένα βήμα πίσω εκτέλεση για δύο άστοχη. Ο Κουρνέλος βάζει στο rebound. Καραδήμας, καλή άμυνα εδώ του Βαβούδη. Καραδήμας, Ουρνέλος για τρεις. Δεν μπόρεσε, δεν πήρε και πολύ καμπύλη μπάλα. Καλό το σουτ, έξυπνο. Βαβούδης, Νίκου. Ο Ουρνέλος δεν πάει πάνω του, ο Βαβούδης ξαναπήρε, ο Νίκος κάνει double screen εδώ που θα δεχτεί, ωραία κίνηση, ο Λάμπρου με τον Αγέρ δεν μπορεί. Καραδήμας, έχει παίξει όλο το δεκαλεπτό. Μας αποφεύγει, κρατά. Για δύο, έστοχος, 14-18. Σημαντήρας.
Παντήρας πήρε τον πικ. Λυπής πάει πάνω, διότι του κάνει φάουλ. Είναι πολλές. Γυρίσαμε λοιπόν από το time out 18-16 με τις δύο τέτοιες βόλες του Σιμαντήρα. Μια επίθεση ζήτησε ο coach. Τριών πόντων από το Φιλιππί. 15, θέλει να τρέξει ο Σιμαντήρας. Ήταν πλάι ο Λάμπρου, τώρα τον είδε ο Λάμπρου. Πατήσει τη γραμμή, είδε μετά η φάση. Μπορούσε να υπάσει να δοθεί λίγο πιο γρήγορα και 8,9. Διάλεξη πρώτης περίοδου. Ραβή μας, πέρασε. Πάμε στο Φιλιππί, αυτός εκτέλεσε. Με δεύτερη δεν μπόρεσε και ο χρόνος βρει. Στα χέρια του Ρίζου. 16-18 πρώτη περίοδο μπροστά. Η Ρουτς θα επιστρέψουμε λιγότερο από ένα λεπτό. Επιστροφή, δεύτερο δεκάλεπτο, εδώ προκλήσω του πόδου πάντα. Πάντα μπροστά στο σκορή η Ρουτς. Εδώ και 4 λεπτά έχουν πάρει το προβάδισμα. Δεν είναι άλλο ενός καλαθιού, είναι ενός διχόντου. Πεντάδες είναι οι ίδιες, όπως τελείωσαν νομίζω, ναι. Την αλλαγή νομίζω μπήκε και ο Κορώτη. Πάει μέχρι το λέει άπαστο εκεί. Καλώδη μας δεν τη συγκράτησε. Παπούδης θα πιεστεί για τον Καραδίμα, ο Παπούδης παίρνει το κέντρο. Θα χάσει από το Φιλιππί ο Καραδίμας, εδώ στον εμβιδιασμό γρήγορα η Ρουτς. Καραδίμας σέρβιρε, με κάποιο τρόπο εδώ δεν έβαλε το καλάδι. Δεν ξέρω πώς, μάλλον δεν είδε που βρισκότανε. Εδώ στον εμβιδιασμό φεύγουν οι goats και φάουλ εδώ που παίρνει, δέχεται ο Λάμπρου. Το χτύπησε κατά λάθος. Ζητάει συγγνώμη ο Ανδραβίζος, δεν το ήθελε φυσικά, είναι βολές παρόλα αυτά. Τα πρώτα. 44 δευτερόλεπτα. Έξω η πρώτη, η βολή του Λάμπρου Αλεξάνδρου. Και η δεύτερη και rebound από τον Κασουράνη. Καραδίμα. Εδώ μπάλα θέλει να φτάσει στο δεύτερο, προσπαθεί να πάρει θέση, μπάλα θα φτάσει στον Ανδραβίζο. Ανδραβίζος με τον Λάμπρο, Ανδραβίζος πέρασε αλλά έχασε την μπάλα από τον Κορώση που ήταν εκεί στην κατάλληλη θέση και τώρα τον εμβριασμό που βγάζουν 2-1. Ο Λάμπρο προσποιήθηκε και τελείωσε την πάση. Ωραία προσποίηση εδώ. Τον Καραδίμα που είχε μείνει μόνος του στην άμυνα. Και οι τέσσερις πρώτες επίθεσης και πήγαν ρούρες με διαλυμό οι γκόγκους. Ωραία η προσποίηση, αλλά έχει κάνει βήματα ο Ανδραβίζος. Οπότε είναι γενομενή φάση και αλλαγές. Ξανά θα περάσει το πάρκι ο Γούλας. Ούλης ζήτησε ο χορός ωραίας καστή, έφυγε όμως από τα χέρια του Ρίζου. Εξαιρετική πάσα του Κορώση. Ο Κατσουράνης με το ένα χέρι και με τα μπλό από δύσκολη γωνία, 18-20. Αυτή. Παπούδης
από ένα χέρι υποδέχτηκε. Ουρίς Λάμπρου. Τον αμπραδίζω ένα βήμα στο πλάι. Ο Λάμπρου εκτέλεσε για τρεις άστοχα. Αλλά ο χορός της μάζευσε το rebound. Προσποιήθηκε ο Κούλης, συγγνώμη, δεν ο χορός. Στην κορυφή περίμενε για τρεις και εκτέλεσε άστοχα. Ο Βαπούδη και rebound του Γουγούλα. Βγήκε μέσα, έβγαλε το καθουράκι του, βγήκε ωραία πάσα. Ο Γούλας δεν πήρε, την πήρε τελικά, αλλά δεν την έβαλε στο καλά του Μπραβίζος. Το χώρος εσυρεμή, αλλά πήγε να κάνει μια παρακυκλεμένη πάση, η οποία δεν κόπηκε, γιατί πήρε ο Βαβούδης. Και απέναντι στον Κορός, περιμένει 45, ωραία πάσα, προσποίηση εξαιρετική, ορίζος δεν μπόρεσε, rebound του Κούλη. Βαμπούδης για τρεις, όχι, rebound από τον Λάμπρου, η μπάλα έφτασε αλλά σπόκισε με έρμπολ από κάτω ο ρίζος. Και περιμένει οι παίκτες, καθίσει τον Γούλα, θα την προλάβει ο Γούλας με δυσκολία, προσποίηση εκεί, το τελείωμα είναι έρμπολ, όμως ζήτησε άλλη μια πάσα ο Φιλιππίς που περίμενε από τον Κατουράνη, πως προτίμησα την εκτέλεση. Μαγούδης άμεση εκτέλεση του ρίζο εμπολ. Άζωσε το rebound ο Γούλιας τώρα. Φιλιππίς, εξαιρετική πάσα για τον Κατουράνη. 8-22. Ωραία πάνω του Βαβούδη, αλλά πιέστηκε λίγο παραπάνω. Κούλης και Βαβούδης γίνουν τρεις και χάσανε την κατοχή. Τότε περνάει στα αντίπαλα χέρια. Πήγε από τον κεντρικό διάδρομο. Ξανά ο Γούλας από το Φιλιππί. Εκτελεί για δύο. Κάνει airball και κατοχή για τους άνθρωπους. Σπανός. Πιέζουνε οι Roots. Δεν πάει κάποιος στο κέντρο να βοηθήσει. Είναι όλη η παράταξη. Αργά για να σπάσει μία πίεση, κάποιος πρέπει να είναι ένας πυλώνας που να σχηματίζει τρίγωνα ώστε να πηγαίνει μπάλα διαγώνια. Εδώ σπάσει την πίεση με κάποιο τρόπο και ο Κούλης έβαλε το καλάθι για το 20-22. Πανός, Κατσουράνης, άμεση εκτέλεση με καμπλό άστοχη από τον Αργυράκη. Περιφερνάκια αυτός πρώτη φορά στο παιχνίδι. Όλοι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής για από τους Ρούς, το δεκάδα ολόκληρη. Ωραία πάσα, Κούλη για δύο. Κατσουράνης μάζεψε και προσπίθηκε ότι θα πασάρει Γούλας τώρα. Από τα δεξιά έχει τον Αργυράκη, ο Γούλας θα κατεβάσει. Τώρα θα δει τον Αργυράκη. Ο Αργυράκης είδε τον κόσμο του Κατσουράνη, αυτός εκτέλεσε και κόλλησε την μπάλα. Και κάτι θα μας συμφέρει. Κόλλησα με την παλίτσα, με την βοήθεια του Κορώση. Ζάκης, Πανός, εκτέλεσε πάνω σε άμυνα. Αργυράκης στο rebound. Μάλλον θα φτάσει τον αναγνώστη, ο αναγνώστης με πλάτη θα σπρώξει. Θα προσεχεί με τα χέρια να κάνει airball στο γύρισμά του στο καλάθι. Ο Σμυρνιώτης, ναι. Ανοίγουμε το 4,5 λεπτά, απομένουν 20-22, χεράκι-χεράκι ακόμα πηγαίνουν οι ομάδες. Ένα κλειστό παιχνίδι, δυνατό. Το καλύτερο θα νικήσει. Yeah.
κάποιοι. Καλή άμυνα εδώ, αλλά χάνει στη συνέχεια Πούλης Λυκοκάπης. Μυρνιώτης. Θα εκτελέσει κανένα κάτι σαν πάσα όμως θα βγάλει προσποίηση εξαιρετική και τελείωμα άστοχο από τον Σημαντήρα. Το μέχρι το λεϊά θα στοχίσει και ο Σημαντήρας μαζεύει. Μήνες θέλει να τρέξει, προσποιήθηκε και αυτή πάσα από πόδι ο Γούλας αλλά δεν την κρατάει και αλλαγές. Που ξεκουράζει και ξαναπαίρνει θέση στο παρκέ ο Καραδήμας στη θέση του Άσου. Κουράζει λίγο για τον Γούλα. Ο Κάπης που κόψε στον Κορόση η μπάλα. Έχει τον χρόνο. Μαντήρας, Γούλης με το ένα χέρι. Έπαιξε και με το ταμπλό. Μόνος του. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Το 22 παραμένει εδώ και ώρα. 3 λεπτά. Καλάδι μας. Κανά. Πάει από τα αριστερά. Ωραία ελευθερώσει αργυρά και για 2 ο Δημορφίας στοχίσε. Το καλάδι μας με ένα πολύ έξυπνο τρόπο κράτησε την κατοχή την ομάδα του 24. Δηλαδή μας φέρνει την πάσα να κρατήσει και απέξω ήδη ο αναγνώστης. Δηλαδή από έξω. Αυτά πει έξω. Του τριών πόντων έχουμε καιρό να δούμε ένα μόνο. Του τριών πόντων έτσι το έχω ένα τρίποντο. Ραζουλούς για τρεις. Δεν μπόρεσε ούτε ο Λυκοκάπης. Έκοψε και ο Σπανός, τα πέφτει και ωραία και πήγε με το layback που πέταξε την μπάλα πίσω από το καλάθι. Κάτσε, δεν έχει ακουμπήσει τίποτε η μπάλα. Να τα εξηγεί, θα είμαι άλλο, θα πιστεύω και λίγο και ας πούμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι οι Ρους πήρανε το μπάλα. Δεν είχε ακουμπήσει πουθενά η μπάλα, βγήκε έρμπολ και μάζεσε το ριμπάουντ και την έβγαλε έξω. Ωραία, θα διαδώσω εδώ 22 όλα για να συμπληρώσω. Αυτό συνέβη. Αλλά τέλος να πω όλα καλά, μάλλον έτσι πως εξελίχθηκε. Δεν έγινε κάποια φάση που τρομοκράτησε την άμυνα των Goats. Βγήκαν στον ενδιασμό κιόλας. Στρατή, Σπανό, έρμπολ και μπορούν να ξαναβγούν με Σμυρνιώτη να αποφεύγει με φάουλ όμως θα τον κόψει ο Ανδραβίζος. Μυρνιώτης. Είναι από τον Σημαντήρα, ο Μυρνιώτης πήγε από τα αριστερά, δεν πήγε κι άλλο ένα σκρίν από τον Νίκου Λυκοκάπης. Για τρεις μέσα φύλακτος ο Κορόσης, αυτό είναι το δεύτερο τρίποντο που μπαίνει στο παιχνίδι, ένα και ένα μοιρασμένα. Από ό,τι θυμάμαι δεν νομίζω να κάνω λάθος. Πανός. Παραδείγμα. Τώρα και πάνε δύο γιατί
τον έχουν αφήσει αμαρκάριστο. Καλά, για τρεις μέσα! Και μάλλον τώρα αρχίσανε. 25-25. Απάντηση στο του τριών πόντων του Κορόση. Καλά το Σαμαντήρα. Το σκέφτηκε αλλά δεν το πήρε. Πανός. Βγήκε ο Σμυριώτης. Σκύθηκε στον Νίκο Ανδραβίζος. Πήγε με ένα περίεργο τρόπο. Θα περνώ ο Σμυριώτης στα 10. Πάει μέχρι μέσα και θα... Τα δεύτερα λιχοκάπη για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σμυριώτης για τρεις. Τα παιδί μας θα πετάξει την μπάλα. Βρήκε μόνο το δίκτυο. 25 όλα σε απόλυτη ισορροπία. Αυτό το πρώτο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να μην έχουν ξεφύγει πάνω των 4 πόντων που ένα κόστο 14-18 που ήταν την πρώτη περίοδο η Ρουτ. Από εκεί και μετά πάνε χεράκι-χεράκι. Για να δούμε τι θα συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή εδώ μαζί από το κλειστό του Μπόθου. Τρίτο δεκάλεπτο ξεκινά δεύτερο ημίχρονο με τους Άστρους στην επίθεση. Τριών πόντων άστοχο. 25 όλα σε απόλυτη ισορροπία όπως ήσαν. Όπως είπαμε και όπως μάλλον φαινόταν μπορεί αυτό το παιχνίδι. Το χάνουν την κατοχή. Σμυρνιώτη. Καλέξο, ένα από τριών πόντων είναι στη Στεφάνη από τον Λιχοκάπη και γνώρισε τον ενδιασμό από πάσα του στρατείου. Σπανός θα πάει από τα αριστερά με δεξί χέρι και θα βάλει ένα δύσκολο lay up για το 25-27 και το πανηγυρίζουν το τρελί στο μπάγκο. Η Ρουτς, ο Κάπης σε ζώνη. Η Ρουτς, Νίκου, Ρώσης. Ο Νίκου για τρεις θα κάνει ερμπόλ. Μπάλα θα γυρίσει, είναι ζώνη. Κουράνης και σπάει πολύ ωραία με γρήγορες πάσες στο στρατή, δεν μπόρεσε γιατί να τρώει τον ευνηδιασμό. Ο Σμυρνιώτης θα το κάνει. Προσπαθεί να βρει, αλλά έχασε την μπάλα στο σπανό. Ωραία τρίπλα στα βροντίκια, απέφυγε εξαιρετικά. Το σημαντήρε και βγάζει έξω. Έβαλε το lay up εκεί. Ο καραβί μας 25-29. Ένα δυναμικό ξεκίνημα για τους Roots στο δεύτερο ημίχρονο. Λιωγάπης, έχουν πάρει ήδη ένα 4 πόντων. Μαντήρας. Κακή η πάσα και ο Σπανός θέλει να τρέξει. Καλή άμυνα εδώ του Σημαντήρα. Περνάει τον Καραβήμα να κάνει κακή πάσα. Σημαντήρας διάθηκε και ο Καραβήμα θέλει να πάει σε σετ επίθεση. Έχουν και οι συμπαίκτες του. Λυπής. Άρα ξανά στην κορυφή. Εξαιρετική πάσα ο Σπανός. Time out. Roads. Τριών πόντων. Άστοχο. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι αυτή. 23-31. Άστοχο ο χώρος πριν. Δηλαδή μας. Πάμε στις βολές. Yeah.
Μία στις δύο. Και πάλι μπορώς. Γυρνάει μπάλα με πλάτη ο Μαντήρας Ρουκλική. Εξαιρετική άμυνα του Στράτη. Με ψηλά χεριά. 25-32 διαφορά, έχει τόσο 7 η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Φιλιππής. Κορυφή προς πίδι, ο Κατσουράνης. Δεν κάνει το σκλητά, ο Τζοτήμις θα πάει μέχρι μέσα. Στόχης, ο Κορός, σημάζεται το ριμπάουν. Πάει μέχρι μέσα και χάνει το λέει με φάουλ. Παρατηρήσεις τον Σημαντήρα. Δύο, αλλά ο Νίκος προσπάθησε, την κράτησε. Έλειπε μπροστά και του πήρε την μπάλα. Υποκινόταν για διαδικτικό φάουλ εδώ του Λάμπρου πάνω στο Γαραβίνο. Εξαιρετικό κλέψιμο πριν όμως. Κινήθηκε πονηρά. Δεν του φωνάξει κανένας. Έστω να κάνει μια τρίπλα να τον αποφύγει με σταυρωτή. Είναι ένα δυναμικό ξεκίνημα, ακόμα να βρουν καλά. Οι goats. Θα βάλει τη δεύτερη, 25-33. Σε νέα. Στους 8. Στους 8. Κύρισε η μπάλα ο Στρατής. 25-35. Η διαφορά έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Για να δούμε πώς θα πάει. 0-10 το σερί. Γύρισε η μπάλα. Καλή άμυνα για αυτήν την παρεμπιρίζει μέσα, αλλά αλλαγές ο Πούλης θα μπει. Είναι Νίκου. Γυρνάζει με το μάρι. Θα φαίνεται εδώ να παιχθεί. Δήμας, Κυρνιώτης, κάπου εκεί από τον Ελευθερό, ο Χορός προσκυνήθηκε, κλείθηκε, πέταξε μπάλα και το καλάθι, παιδέτε δεν μπόρεσε. Νομίζω θα τον αυγεί η μπάλα, δεν ξέρω, και καφαίνεται, μένει out. Ωραία, αλλά Δήμας, βήματα. Σε ένα πεντάλεπτο το σκορ είναι 0-10 και θα καταστήσει το περίοδο και χαμένοι άλλοι μία δεν μπορούν να βρουν ιδέες, έχουν θερεύσει οι goats. Στρατής προσφυγήθηκε, ωραία πάσα ο Κατσουράν, ξανά Στρατή είναι 3 δεύτερα. Θέλει να τρέξει κάπως, λίγο να πιάσει να οργάνωσε την άμυνα, έπει την μπάλα στο Λάμπρου. Τώρα μπαίνει και ο... Λάστος. Ο Κουρνέλος, συγγνώμη. Κουρνέλος. Θα βάλει τους πρώτους πόντους του. Χάσει την πρώτη. Τη δεύτερη.
Μια στις δύο, μια στις τέσσερις συνολικά. Υπάρχει ο Κολάβος δεν τον είδε. Μιλινιώτης. Να ξεκολλήσει κάπως ο Μιλινιώτης. Εκεί δεν έχουν ιδέα. Ο Σπανός μέχρι το lay-up μέσα. 25-37. 0-12 το σερί. Χωρίς καλάθια ακόμα παραμένουν οι goals. Σε ένα τρίτο δεκάλεπτο που δεν έχουν μπει καν στο παρκέ. Φαίνεται πάλι. Λιμιώτης. Για τρεις, άστοχος. Ο Κορώσης και rebound ξανά. Θα τρέξει ο αναγνώστης. Σερβίρι, ο Ρώσης επέμβει την άμυνα. Πάσα σε ποιον, τον αναγνώστη, έφτασε και εκτέλεσε για τρεις. Στεφάνη, μπάλα στα χέρια του Κούλη. Ένα φλότε με ταμπλό. Σε κολλάει επιτέλους το που πήγε στο παρκέ ο Βαβούδης στην ομάδα του 2. Πόντι σημαντική για να μειώσουν 27-37. Θα θυμίσω ότι η μεγαλύτερη διαφορά ήταν αυτή στους 12 πριν. Θα σου ουράνεις, πόβε και κάνω λίγο τώρα. Δήμας Κασουράνης για δύο. Ξανά στους 12 με ελεύθερο του Κασουράνη. 27-39. Βαβούδης. Πάσα η μία ο Βορώσης. Προσποιήθηκε και εκτέλεσε για τρεις. Κακό σουτ. Δήμας. Πάσα που φτάνει στο γουρνέλο, αυτό θα σπρώξει για κάνει ερμπολ. Και φάουλ. Δύο βολές για τον Σμαντήρα. Κάνει την πρώτη. Για δύο, δεν μπόρεσε. Ο Λαύρου πήρησε, αλλά ο Σουράνης μάζε στο ριμπάουντ. Ανδραβίζος. Ο Γουρνέλος με ταμπλό. Περάσει το Γουρνέλο, θα πετάξει την μπάλα Λαύρου, θα στοχίσει. Έκανε καλό τελείωμα. Ωραία συνεργασία με το ένα χέρι αστοχή στον ευνηδιασμό. Ο Ανδραβίζος. Ματήρας.
κόψιμο. Ωραία φάση εδώ που βγάζουν οι goats. Σημαντήρας τελικός αποδέχτης η διεθνή πάσα του Λαμπρούγια το 30-39 και 55-4 για λήξη τρίτης περίοδου. Μισιά στους 9 κάπως. Βέβαια 2 λεπτά. Κουρνέλος από την κορυφή. Παδί μας για 3. Κεφάλι τώρα θέλουν να τρέξουν με τον Σημαντήρα. Οι άσπροι. Σημαντήρας. Θα πάρει στις 3 ώρες, θα κάνει έρβολη να δει η επίθεση, μάλλον εμφυβιασμός με Λάμπρου. Θα ηρεμήσει κάπως από την 12η. Βαβούδης εκτελεί από πολύ μακριά με ταμπλό. Αρχίζει και τις αναγνώσεις. Ένα λεπτό, μεταφορά. 5-10 τα ηχεία. Λήξη. Στεφάνι μπάλα. Λήξη τρίτης περίοδου 30-39 μπροστά στο Sorry Roots. Με ένα πολύ καλύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησαν εξαιρετικά. Προσπάθησαν κάποτε να μαζέψουν τη διαφορά από το 2-12 στο μείον 9. Αυτό έκανε οι Goats. Επιστρέφουμε σε λιγότερο από ένα λεπτό για το τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Red Goats, The Roots 30-39. Για να δούμε ποιος θα αποδράσει εδώ από το κρίσο του Μπόθου. Ο Γούλας μπήκε στο Μαριό, Αργυράκης. Ο Φιλιππής απέφυγε και έβγαλε έξω, αστόχησε. Ο Ανδραβής, ο Παναγιώτης. Θα βγει εδώ. Με το ένα χέρι αστόχησε ο Λάμπρου. Κάτι βιαστικό. Γύρισε εδώ. Και θα πάρει φάουλο ο Ρώσης. Βαμπούδης. Σημαντήρας. Κάπου να δοθεί μπάλα ξανά στο Βαμπούδη. Ήσανε ωραία εδώ. Ωραία παρεμβαίνει εκεί την τελευταία στιγμή ο Λάμπρου. Αλλά πήγαινε για τον αναγνώριση που ήταν φάτσαρ κάρτα με το καλάθι. Αναγνώστης. Αν εδώ ο Γούλας από τον Λάμπρου. Ο Γούλης προσκυνήθηκε και κάνει φάουλ ο Φιλιππής. Λάμπρου για 3, μέσα! Αυτό δίνει αέρα, 33-39, άλλο ένα τρίποντο που μπαίνει μεταφορά για τη Red Goat. Το πιέζουνε το Γούλα και παίρνει φάουλ. Αναγνώστης. Εκτελεί για 2, άστοχος. Ο Λάμπρου. Ο Αβούδης περιμένει εκεί. Ο Λάμπρου για 3 για άλλο ένα σούτ τριών πόντων. Κάνει έρβολο αυτή τη φορά. Is
αγωνίστηκε, αλλά πέφυγε, πήγε με κολλιά και έχασε την μπάλα ο Ανδραβίζος Παναγιώτης. Λάμπρου. Λάμπρου κρατά. Το κόψιμο, το τελείωμα και εδώ ευτυχώς δεν πήρξε και πέσαν τρίτες. Εδώ ο άλλος ήταν αγνωστή. Τεχνική ποινή. Διευθύνσεις σε τεχνική ποινή. Μισή λεπτά απομένουν, 33-39. Η Ρούτσα που μιλάει το χείο, Γούλας. Σπανός. Φιλιππής. Θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ και δύο βολές. Την πρώτη ο Φιλιππής. 33-40. 33-40, 1-2 στις 2 για τον Ανδρέα Φιλιππή. Θα μια τεχνική που πήρα, δεν ξέρω για τον λόγο, δεν το άκουσα μέχρι εδώ. Βαβούδης Σμυρνιώτης, την μπάλα θα γυρίσει. Ζήτησε και ο Ρίζος. Κάτι θα ανακόψει ο Κούλης. Ο Ρίζος στις επίθεσεις μαζεύει το rebound και ανακτά και παίρνει φάουλ και δεν βάζει το καλάθι ο τέτοιος του Μαντήρας ήταν μια αγωνία που δέχτηκε ο Παναγιώτης Ανδραβίζος. Δύο βολές παρόλα αυτά. Και ο Ανδραβίζος το λέει απεισκαστή πάσα, βάζει πόδι, ωραία πάσα πλασέ εδώ. Κόψιμο με το πόδι, άμυνα ποδοσφαιρική και όχι μπασκετική αυτή. Και παράβαση, δηλαδή φάουλ. Φυσικά θα χρεωθεί στον Σημαντήρα. Εντάξει, έκανε ό,τι μπορούσε για να κόψει με κάποιο τρόπο τον ευνηδιασμό. Από το λάθος σε λάθος. Γιατί έχω μια σύσκεψη των διαιτητών εδώ. Θα δούμε. Δεν αποφασιστεί γι' αυτό. Δούμε και λίγο για το χρόνο. Δευτερόλεπτα, δεν είναι 14, είναι πόδι. Σε λίγο σκέφτουν τα δευτερόλεπτα φυσικά. Κάνει επιλογές, βρήκε το Γούλα. Ο Γούλα. Βέβαια, πατά, γυράκι, την έχασε τελικά. Βαβούς.
πόδι σου και κλειστή, σκαστή πάσα, εξαιρετική την πέρασε για τον Μαντήρα. Μαντήρα θα κρατήσει, ο Αβούδης τώρα για τρεις. Ούτε τώρα ο Γουίλας μάζεσε το αμυντικό rebound. Για να δούμε 6 λεπτά εκεί. Υπάρχει άπλετος χρόνος για τα παντά. Φιλιππής βγάζει έξω. Ανδραμπίζος Αργυράκης από την κορυφή. Αστοχή. Συγγωνίες βραγίδες. Ουδής Ρίζος προσποιήθηκε, βγάλε έξω. Σμυρνιώτης. Ο Ρίζος ξανά. Ο Φούλης με το Φιλιππή ψάχνει πάσα, βρήκε το σημαντήρα, αυτός προσποιήθηκε και κόπηκε εξαιρετικά από τον Αργυράκη, την μπλοκ έκανε τα ίσα. Με το δεξί χέρι κιόλα, 34-41 παραμένει. Εξαιρετική άμυνα Αργυράκη. Τα 5 και 20, για 3 ο Φούλης δεν μπόρεσε. Πάσα. Ο Σημαντήρας για δύο εκτελεί αστοχή. Μάζεψε το rebound όμως ο Γούλης και προσποιήθηκε στον Αργυράκη και με ταμπλό δεν μπόρεσε ο Φιλιππής. Πήρε και φάουλ του Γούλη. Time out θα έχουμε στα 5 λεπτά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε από το time out των δύο ομάδων. 4. Εδώ χάνει την κατοχή. Όπα τι έχουμε, για να δούμε. Τζάμπολ και κατοχή. Βελάκι για τους γηπεδούχους. Άλλο ένα λάθος που κάνουν χωρίς πίεση αρχικά, μετά κλείσανε. Μπορείς να έχει δοθεί γρήγορη πάσα. Τέλος πάντων, επίθεση για τους γκόους. Ρίζος κλείστηκε, έπεσε και λίγο άτσα, αλλά λάθος επίθεση εδώ, οπότε με κάποιο τρόπο αυτό το λάθος του Κατσουράνη διορθώθηκε και πιέζουν εδώ και τα χτιάζει, αλλά ξεχάσανε εδώ τον Αβραβίζο. Αβραβίζος περνάει όποιον θέλει και βγάζει έξω για τον Ισπανό. Του φύγε η μπάλα εδώ στη λήξη του χρόνου και ο Σμυρνιώτης κατεβάζει. Της πάει μέχρι το λέει και το βάζει 36-1. Τώρα στους 5 οι Goats και πιέζουν ξανά και θα πιέζουν για να μια παγίδα δώσω πλάι και βγήκε με κάποιον τρόπο. Η πίεση έσπασε. Ανδραβίζος Καραδίμας, για να δούμε. Από την κορυφή θα εκτελέσει για τρεις. Δεν μπορεί να το βάλει. Σμυρνιώτης μάζεψε και θέλει να τρέξει, αλλά βάζει εκεί το χέρι του Καραδίμας και κόβει. Μπαίνει ο Λάμπρο να δώσει λίγο ταχύτητα στον παιχνίδι για να βγάλει το βαμπούδι. Θέλει να χτυπήσει το ανοιχτό γήπεδο. Σμυρνιώτης κοιτάζει από το Κούλι. Μπάλα φτάνει στο Λάμπρο. Ο Λάμπρος θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει μια εξαιρετική πάσα ο Ρίζος. Άμα έκανε καλύτερο τελείωμα εδώ. Λέγαμε για άλλο παιχνίδι. Έχει ακόμα χρόνο όμως το παιχνίδι. Σπανός. 3 λεπτά. 5 διαφορά. Στρατής που ζητά. Θα παίξει με πλάτη. Είναι πιο ψηλός εδώ. Αλλά θα κοπεί από το Ρίζο και τώρα στον εμβληδιασμό. Αυτό που είπαμε στο ανοιχτό γήπεδο. Σμυρνιώτης, ο Λάμπρου δεν κάνει καλό τελείωμα εδώ και ο Σπανός παίρνει το rebound, άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τους goals να μειώσει ο Σπανός. Καραδί μας. Φάουλ εδώ. Ο Χούλης
το φάουλ τώρα. Εδώ και πέρα, όποια ομάδα κάνει φάουλ, πηγαίνουμε απευθείας βολές. Έχουμε 4, οπότε δεν έχω να δώσω φάουλ. 4 και 2 και 2,5 λεπτά. Πάντα μπροστά στο σκορ η Roots. Μία στις δύο για τον Ατσουράνη, 36-42. Εδώ η μπάλα έφυγε από τον Λάμπρο, αλλά την κράτησε με πέλπιδα προσπάθεια. Ο Λάμπρο θα κοπεί αυτή την φορά από το στραφή. Ανδραβίζος. Ο Ανδραβίζος έμεινε μόνος εδώ, βήματα. Καλή άμυνα εδώ. 2 λεπτά ακόμα. Διαφορά είναι στα 2 τρίποντα. Πάει μέχρι μέσα ο Σμιλιώτης, θα χάσει τον για το πάρτο ριμπάουν. Ο Σημαντήρας ανάμεσα από 3 δεν μπορεί. Και ο Ρίζος θα βγάλει έξω. Ο Σπανός. Η διαφορά πάει στο 8. Άρα ο Ανδραβίζος και φτάνει απευθείας στους 10. 36-46. Στους 10 διαφορά και φάουλ και 2 βολές. 36-46 είναι το σκορ και 2 βολές για τους goats, οι οποίοι από εκεί που είχαν φτάσει στο παιχνίδι στους 5 πήγε στους 10 με κάποιο τρόπο. Αρέσει τους ένα παιχνίδι κλειστό και νομίζω χάρη στο κακό ξεκίνημα στο 3ο δεκάλεπτο το παιχνίδι χάθηκε. Παρ' όλα αυτά κάνουν τους πίσω σάμινους, είναι ένα αργυράκι, ωραία πάσα. Ανδραβίζος από κάτω αστοχή, χαζεύει και το rebound 35, εμένα Ανδραβίζος πέρα το είναι βολές. Πάσα του στρατή, νομίζω θα κόψει κάποιος. Ο Σμιλιώτης πήρε. Κυλίστηκε. Πήρε το φάουλ, 2 βολές. Στα 17,6.
ότι θα χάσει την πρώτη βολή. Εξομίζω το παιχνίδι. Έχει πάρει ήδη. Γύρι μάλλον προς τη μία πλευρά. Θα μείνει η δεύτερη Στρατής. Αν δεν θα εκδηλωθεί κάποια επίθεση, όχι και να πιέσουν κανένα βήμα. Φάουλ. Γλάμπρου πάλι βολές. Με τον Καραδίμα 9 δεύτερα απομένουν. Θα χάσει και τον Καραδίμα. Δεν θα εκδηλωθεί η επίθεση. Λήξη παιχνιδιού για να περάσει το κέντρο. Οι Roots με ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο, ένα ξεκίνημα του τρίτου δεκάλεπτου, διαχειρίστηκαν το παιχνίδι υπέρ τους. Πήραν την νίκη με 37-47 στους 10. Όταν απέκτησαν εκεί στο συν 12, οι Goats δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν. Μείωσαν στις 5 κοντά στα μισά της τέταρτης περίοδου, αλλά από εκεί μετά η ομάδα των Roots ήταν αυτή που πήραν την νίκη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια.